Με αυτόν τον διώξον και αυτό το διωγμένο κατηγορητήριο από κάθε άποψη ήταν καθαρά να μην το πρόβλημα των κατοίκων της Αγγλίας ώστε να μην αντιδρούν σε όλες αυτές τις συσσωρευμένες παραβιάσεις τόσο της καθημερινής τάσης όσο και των δικαιωμάτων τους. Άλλωστε είναι γνωστό και σε εσάς ότι κατά τη διάρκεια της διαδικασίας καταγγείλαμε καταστραφή σε βασικών οικονομικών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Υπήρχαν λήψεις μαρτυρικών καταθέσεων διαπαγωγής, λήψεις DNA για τις βίας από ανθρώπους που κλείτησαν στην ασφάλεια με τρόπο τον οποίο γνωρίζετε. Όλα αυτά είχαν ένα και μοναδικό σκοπό, το να πληγεί τη δυναμική αυτού του κινήματος, το να μην αρθρώνει κανείς λόγο απέναντι σε οτιδήποτε του βιάζει την καθημερινότητα. Αυτή είναι η αλήθεια. Στη θέση των κατηγορουμένων μπορούσε να είναι οποιοδήποτε αντιδρά στην καταπάτηση βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων.